Αυστηρή προειδοποίηση εν ώψη της κρίσιμης ψηφοφορίας του μεσοπρόθεσμου στέλνει ο Γερμανός Υπουργός Οικονομικών Σόιμπλε στην Αθήνα, τονίζοντας πως η Ελλάδα δεν θα πάρει την επόμενη δόση αν η Βουλή δεν δώσει θετική ψήφο. Παράλληλα, ο κύριος Σόιμπλε τονίζει πως η Ευρωζώνη και η Γερμανία έχουν προετοιμαστεί για όλα τα σενάρια, ακόμη και για το ενδεχόμενο χρεοκοπίας. Εάν το μεσοπρόθεσμο καταψηφιστεί, γεγονός που είναι μάλλον απίθανο, τότε θα πάψουν να ισχύουν οι αναγκαίες προϋποθέσεις για το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, την Ευρωπαϊκή Ένωση και τις χώρες της Ευρωζώνης, ώστε να εκταμιεύσουν την επόμενη δόση. Κάνουμε ό,τι μπορούμε για να αποτρέψουμε ενδεχόμενη επιδείνωση της κατάστασης, αλλά πρέπει να είμαστε προετοιμασμένοι για όλα. Είναι ευθύνη μας και γι' αυτό προετοιμαζόμαστε. Δεν είναι όμως μόνο τα υψηλόβαθμα στελέχη της Ευρωπαϊκής Ένωσης που μιλούν για το ενδεχόμενο χρεοκοπίας. Ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Θεοδωρός Πάγκαλος, σε συνέντευξή του στην ισπανική εφημερίδα El Mundo, ούτε λίγο ούτε πολύ τονίζει πως αν δεν ψηφιστεί το μεσοπρόθεσμο, θα επικρατήσει χάος στη χώρα και ίσως χρειαστεί και η επέμβαση του στρατού και των τάγκς, όπως λέει, για να προστατευτούν οι τράπεζες από τις βίαιες αντιδράσεις των πολιτών. Εάν δεν έχουμε πάρει μέχρι τις 12 Ιουλίου τα χρήματα, τότε θα βρεθούμε αντιμέτωποι με ένα τρομερό σενάριο. Η επιστροφή στη δραχμή σημαίνει ότι την επόμενη μέρα οι τράπεζες θα κατακλειστούν από τρομαγμένο πλήθος που θα θέλει να αποσύρει τα χρήματά του. Ο στρατός θα πρέπει να προστατεύσει με τάγκ στις τράπεζες, επειδή δεν θα επαρκούν οι αστυνομικές δυνάμεις. Θα ξεσπάσουν ταραχές σε όλη τη χώρα. Τα καταστήματα θα αδειάσουν και μερικοί άνθρωποι θα πηδήσουν από τα παράθυρα. Αλλά θα είναι καταστροφή και στην οικονομία όλης της Ευρώπης. Ο κύριος Πάγκαλος επανέρχεται στο θέμα των σχέσεων των πολιτικών με τους ψηφοφόρους και υποστηρίζει πως στην Ελλάδα ουσιαστικά οι πολίτες πουλούσαν την ψήφο τους για να διοριστούν στο δημόσιο. Το πολιτικό σύστημα στην Ελλάδα δούλευε με τέτοιο τρόπο επί χρόνια, έτσι ώστε ο κόσμος με αντάλλαγμα την ψήφο του προσλαμβανόταν στο δημόσιο. Οι ψηφοφόροι που πούλησαν τις ψήφους τους είναι και αυτοί υπεύθυνοι. Στην κυβέρνηση ρίχνουν το βάρος στις δύο κρίσιμες ψηφοφορίες την Τετάρτη και την Πέμπτη το μεσημέρι και επιχειρούν να πετύχουν τη μέγιστη συσπήρωση, καθώς οι ενστάσεις και η διαφοροποίηση βουλευτών του ΠΑΣΟΚ αφήνουν ανοιχτό το ενδεχόμενο να υπάρξουν διαρροές. Ο Ευάγγελος Βενιζέλος έχει ήδη αρχίσει επαφές με τους βουλευτές που δηλώνουν ότι διατηρούν επιφυλάξεις για το αν θα ψηφίσουν το μεσοπρόθεσμο, όπως η κυρία Θανασιάδης και Ρομπόπουλος, και όπως τονίζει σε συνέντευξή του στο Έθνος Κυριακής, η θετική ψήφος στην κρίσιμη ψηφοφορία θα είναι μια σωστική κίνηση. Το μεσοπρόθεσμο πρόγραμμα, η οριστικοποίησή του και η ψήφισή του από τη Βουλή είναι μια σωστική κίνηση. Το ίδιο ισχύει και για τον εφαρμοστικό νόμο, που δεν είναι τίποτε άλλο παρά η νομοθετική περιγραφή των επιλογών που περιλαμβάνονται στο μεσοπρόθεσμο πρόγραμμα. Και όλο αυτό μέσα σε ένα κλίμα πολύ αρνητικό. Ο Παναγιώτης Κουρουπλής, ένας από τους διαφωνούντες, επανέλθε και σήμερα και δηλώνει πως δεν έχει αποφασίσει ακόμη τι θα κάνει στις δύο κρίσιμες ψηφοφορίες. Δεν θεωρείτε δεδομένη την ψήφο σας αυτό? Όχι, όχι έτσι. Γιατί, για εξήγηση. Γιατί να εξηγήσω, Γιάννη. Καταρχήν το χρέος όπως είναι αυτή τη στιγμή δεν με πείθει κανείς ότι είναι διαχειρίσιμο, ότι είναι βιώσιμο. Ο κύριος Κουρουπλής δέχτηκε την επίθεση του βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας Θόδωρου Καράουγλου και οι δύο μίλησαν στο ραδιόφωνο του Sky. Το ΠΑΣΟΚ έχει 155 βουλευτές, τζάμπα μάγκες, αντάρτες για λατζή. Διαμαρτύρονται επανειλημμένως. Ό,τι κάνουνε τα κάναμε και στο παρελθόν, κάποιοι δικοί μας. Όταν αναφέρεσαι στο όνομά μου, να είσαι προσεκτικός. Και το τι θα κάνω θα το δείτε εκείνη την ώρα. Πάντως, η πλειοψηφία των βουλευτών του ΠΑΣΟΚ διατυπώνει μεγάλες ενστάσεις για το νέο πακέτο αντιλαϊκών μέτρων, τονίζει όμως πως θα υπερψηφίσει το μεσοπρόθεσμο. Το μεσοπρόθεσμο, παρότι τολμώ να πω δεν κατανέμει δίκαια τα βάρη και πλήττει δραστικά τους μειέχοντες και μονίμως φορολογούμενος, στην ουσία αποτελεί τη μηχανική υποστήριξη του οργανισμού για να αποφύγουμε το θάνατο. Εδώ που φτάσαμε, με τις ημερομηνίες να πιέζουν αφόρητα. Το νέο οικονομικό επιτελείο δεν είχε κανένα περιθώριο βελτίωσης. Μετά τη ψήφιση όμως, πρέπει να τα δει όλα από την αρχή. Και από μένα υπάρχουν επιφυλάξεις, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι τελικά δεν θα πρέπει να πρετανεύσει η λογική που μας οδηγεί σε μια ψήφο για τη βίωση της χώρας μας. Υπάρχουν συνάδελφοι οι οποίοι σκέφτονται ίσως μια λυτρωτική λύση. Ότι δηλαδή μπορούν είτε να παραιτηθούν είτε να πούνε όχι ή παρόν. Αλλά η λειτουργική λύση δεν είναι λύση για τη χώρα, έτσι. Είναι λύση για τους ιδίους. Ο νέος αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών Παντελής Οικονόμου, που κατ' επανάληψη στο παρελθόν έχει διατυπώσει ενστάσεις για το μνημόνιο, σε συνέντευξή του στο Βήμα της Κυριακής τονίζει πως απαιτείται συλλογική προσπάθεια από όλους για να βγει η χώρα από το μνημόνιο. Όταν γίνεσαι υπουργός, τότε συμμετέχεις σε μια συλλογική προσπάθεια. Αυτό δεν σημαίνει ότι αφήνεις τις απόψεις σου στην πάντα. Έχεις τις απόψεις σου και με αυτές συμβάλλεις σε αυτή τη συλλογική προσπάθεια. Ο Γιώργος Φλωρίδης για πρώτη φορά μετά την παραίτησή του μίλησε στην εκπομπή Μέγα Σαββατοκύριακο και επεσήμανε ότι την έξοδο από την κρίση δεν μπορεί να την πετύχει μια μόνο κομματική κυβέρνηση. Χρειάζεται, τόνισε, κυβέρνηση εθνικής ενότητας. Αποκάλυψε μάλιστα πως πριν από τη συνάντηση Παπανδρέου Σαμαρά ετοιμαζόταν κείμενο βουλευτών από τα περισσότερα κόμματα που μιλούσε για την ανάγκη να υπάρξει εθνική συνεννόηση, ενώ σχολίασε και την ανάληψη του Υπουργείου Οικονομικών από τον Ευάγγελο Βενιζέλο.
Ο κύριος Βενιζέλος ανέλαβε σε μια περίοδο πάρα πολύ δύσκολη. Και το έργο το οποίο έχει να κάνει είναι τεράστιο. Εγώ του εύχομαι καλή επιτυχία, όπως έχουμε και καλή επιτυχία στην κυβέρνηση. Γιατί όταν πετυχαίνει μια κυβέρνηση, η χώρα μπορεί να τα καταφέρει. Όμως, κύριε Χατζαπόπουλε, συνεχίζω να πιστεύω ότι οι μονοκομματικές λύσεις αυτή την περίοδο δεν μπορεί να οδηγήσουν στα αποτελέσματα που θέλουμε.